Εντάξει, δεν θέλω να σκεφτώ το αύριο. Είμαστε καλά όλοι και τέσσερις. Ο δρακουλιάρης ποταμός εκπέμπει σήμα κινδύνου και η μανία της φύσης χτυπάει αλίπητα τις μαλάδες Ηρακλείου, όπου συνάνθρωποι μας μένουν εγκλωβισμένοι σε οντάδες και ταράτσες για να προφυλαχθούν από τον υδάτινο εφιάλτη. Έχουμε οντάκι, είναι στον οντά το παιδί, για να μην πνιγεί. Εδώ ξεχύλισε ο ποταμός και η στάθμη του φτάνει μέχρι τα 3 μέτρα. Η Κρήτη TV κατέγραψε καρέ-καρέ την επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός 38χρονου, για τον οποίο η ΕΜΑ χρησιμοποίησε μέσα πρωτοφανή για το Ηράκλειο, καθώς οι μαλάδες θέες θύμιζαν Βενετία. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιστρατεύσει τη βάρκα της ΕΜΑΚ με τρεις άντρες και τον πατέρα του εγκλωβισμένου και οδηγούμαστε προς το σπίτι. Όλα βέβαια καλώς, μόλις φορτώσαμε το σήμα και το θύμα και ερχόμαστε. Έτσι, μπράβο. Αυτή. Αμέσως μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού του 38χρονου, στήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά μία ακόμα επιχείρηση για να απεγκλωβιστούν 16 άτομα επίσης στην περιοχή των Μαλάδων. Ανεβαίνει συνέχεια, ναι, και ανεβαίνει συνέχεια. Κάνουμε την προσευχή μας τουλάχιστον να μην βρέξει και να ανέβει περισσότερο. Ναι, αυτή τη στιγμή εδώ είμαστε πλημμυρισμένοι γύρω στις 7-8 επιχειρήσεις και είναι και καμιά δεκαριά σπίτια. Οικογένειες με μικρά παιδιά παγιδεύονται στα ίδια τους τα σπίτια και ανεβαίνουν στο ψηλότερο σημείο για να σωθούν. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους και η συνεχής βροχόπτωση τους απειλεί δραματικά. Χαρακτηριστική δραματική έκκληση για άμεση βοήθεια μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της Κρήτη TV μιας μητέρας και της οικογένειάς της. Έχω δύο μικρά παιδιά 5 χρονών, το γιο μου και τον ανιψιό μου, και κινδυνεύουμε και δεν υπάρχει βοήθεια από πουθενά. Αδελφός μου είναι, έχει προβλήματα με την υγεία του, έχει την καρδιά του, εντάξει, φοβάμαι. Είχαμε πάει στο σπίτι των πεθερικών μου που είναι υπερυψωμένο και έτσι γλιτώσαμε. Ευτυχώς με το σκάφος της υπηρεσίας μας έχουμε καταφέρει και έχουμε απεγκλωβίσει 4 παιδιά, 4 ενήλικες, και απομένουν ακόμα να απεγκλωβίσουμε 2 παιδιά και 6 ενήλικες. 4. 4. Δύο παιδάκια κι εμείς. Και πώς και πλημμυρίσατε, το περιμένατε? Το περιμένουμε τόσο κακό καιρό που είσαι. Κακοτεχνίες είναι όλα αυτά τα χρόνια και ότι δεν έχουν κάνει τίποτα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τη μάχη για να σωθούν ανθρώπινες ζωές ρίχτηκε ερπιστριοφόρο όχημα αλλά και εξ καφέας. Όμως τελικά η βάρκα της ΕΜΑΚ αποδείχτηκε σωτήρια για να ολοκληρωθούν αισίως μετά τα μεσάνυχτα όλες οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμών. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών και κλιμάκια της τροχείας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Το σπίτι είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Έχουν σηκωθεί τα έπιπλα, έχουν σηκωθεί τα πατώματα, όλα. Λάβαμε και... Πρόλαβα τελευταία στιγμή, πήρα το γιο μου και βγήκαμε έξω. Και βγήκε. Αμαρτία τώρα μου. Στο έλεος της κακοκαιρίας και οι τρεις βαγιές, 12 και μισή τα μεσάνυχτα, και οι κάτοικοι φαίνονται αποφασισμένοι να μην μπουν στα σπίτια τους, υπό το φόβο μήπως το νερό ανέβει ακόμα περισσότερο και έτσι καταστρέψει τις περιουσίες τους. Δύσκολο, πώς να κοιμηθείς? Είναι από χαμηλά ξεκινάει και έχει γύρω-γύρω όλη η περιοχή είναι... Ολονύχτια η μάχη των κατοίκων στις τρεις βαγιές. Τα νερά είχαν καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής και οι ίδιοι μιλούσαν με οργή για κακοτεχνίες και έλλειψη υποδομών. Έρθει να δει το στολίδι του. Δυο τσουβαλάκια λέει θα βάλουμε εκεί, δεν είναι τίποτα και θα πάει λέει το νερό έτσι. Ας έρθει τώρα εδώ πέρα να μας πει που πήγε το νερό και το στολίδι της πόλης. Για να γίνει εδώ πέρα γέφυρα, υποδομές, τα πάντα. Πού ήταν αυτά τα πράγματα? Εδώ. Πριν 20 χρόνια πάλι έγινε αυτή η ιστορία. Ξαπνιγήκαμε. Η ιστορία πάλι επαναλαμβάνεται. Ώρες αγωνίας για επιβάτες ενός αυτοκινήτου το οποίο παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο έξω από το γήπεδο του Καρτερού. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής κατάφερε να φτάσει μέσα σε λίγα λεπτά στο συγκεκριμένο σημείο και ο πατέρας με τα δύο παιδιά να διασωθούν δίχως να κινδυνεύσουν.